Δημοκρατίας. Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας υποδεχόμαστε σήμερα στα Χανιά, σε μια πόλη ιστορική, σε μια από τις σημαντικότερες της Μινωικής Κρήτης και μια από τις αρχαιότερες της Ευρώπης, αλλά και συνάμα, μια πολύ σύγχρονη, ευρωπαϊκή, ζωντανή και δυναμική. Διαχρονικό στον προδρόμιο πολιτισμών, παλήμψης του αρχιτεκτονικής, γεωφύλη τριών υπήρων, τα Χανιά, η αρχαία Κηδονία, υπήρξαν μέρος του πρώτου πολιτισμού της Ευρώπης, του Μινωικού, με αδιάλειπτη παρουσία 50 αιώνων που έθρεψε την ταυτότητα της πόλης και των ανθρώπων της. Συγκλήσεις και αντιθέσεις, κατακτητές και περαστικοί, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Άραβες, Γενουάτες, Ενετοί, Οθωμανοί, Εβραίοι, Αιγύπτιοι και ατελείωτες περιπέτειες από τη φύση και τον άνθρωπο σφυριλάτησαν τη σχέση του πολιτικού με τον τόπο και εμπλούτησαν αντί να αλλοιώσουν την ταυτότητα του σύγχρονου Έλληνα. Με ένα σπουδαίο πολιτιστικό απόθεμα, πολυδιάστατο, το οποίο κεφαλαιοποιείται όλο και περισσότερο χρόνο με τον χρόνο, τα Χανιά διαθέτουν όλα τα ηχέγγυα, το ιστορικό και πολιτιστικό υπόβαθρο για την παραγωγή και προαγωγή του πολιτισμού. Γενέτειρα μεγάλων προσωπικότητων όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Μίκης Θεοδωράκης, που αναγνωρίζονται σήμερα διεθνώς ως κορυφαίες προσωπικότητες με τις παρακαταθήκες τους, τα μεγάλα επιτεύγματά τους, τις υπερβάσεις και την κληρονομιά τους να οδηγούν τα βήματά μας. Ξεχωτάτε, κυρία Πρόεδρε, η παρουσία σας σήμερα εδώ, στην καρδιά του Ενετικού Λιμανιού, μας γεμίζει περηφάνεια, γιατί καταφέρνουμε για ακόμα μία φορά να συνδέσουμε το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, της τοπικής έκφρασης της δημοκρατίας με το ύψιστο πολιτιακό αξίωμα που μαζί οριοθετούν το σύνολο του έργους της οργανωμένης πολιτείας. Σας ευχαριστούμε θερμά που τιμάτε τον τόπο μας για τρίτη φορά τα τελευταία χρόνια, αποτυπώνοντας με εμφαντικό τρόπο των γραμμάτων και των τεχνών, του λόγου και του διαλόγου και εν τέλει του κορυφαίου φορέα διακίνησής του, το Φιλίου. Η στρατηγική επιλογή του Δήμου Χανίων να επενδύσει ενεργά στον πολιτισμό και να τον μετατρέψει σε ζωντανό όχημα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης βρήκε σήμα από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Και η αρχή έγινε πριν από 3 χρόνια, με την εγκάρδια υποδοχή που μας επιφυλάξατε στο Προεδρικό Μέγαρο, με την εξαιρετικά τιμητική αιγίδα, αλλά κυρίως με την παρουσία σας στα εγγένεια της έκθεσης «Η Ελλάδα μετά την Επανάσταση, καλλιτεχνική θησαυρία» από την Συλλογή Κρασάκη, στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων και στην αίθουσα του Ιστορικού Φιλολογικού Συλλόγου ο Χρυσόστομος. Έκθεση η οποία αποτελεί μία από τις κορυφαίες στιγμές της Δημοτικής μας Πινακοθήκης που γνώρισε ανεπανάληπτη επιτυχία προσελκύοντας δεκάδες χιλιάδες επισκεπτών. Και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το γεγονός αυτό σηματοδότησε μία άλλη σελίδα στο πολιτιστικό γίγνεσθε του τόπου μας. Μεταμόρφωσε τη Δημοτική Πινακοθήκη σε έναν χώρο σύγχρονο, δυναμικό, εξωστρεφή, ένα φωτεινό φάρο πολιτισμού για την περιφέρεια Κρήτης, όπου στη συνέχεια φιλοξένησε σημαντικές εκθέσεις. Ενώ, με περισσή χαρά, προσφάτως λάβαμε ακόμα μια θετική ανταπόκριση στο αίτημα να τεθεί υπό την αιγίδα σας η έκθεση «Νόστος της θάλασσας» με έργα του μεγάλου Κωνσταντίνου Κολανάκη, ο οποίος επιστρέφει το προσεχή Ιούλιο για πρώτη φορά μετά το θάνατό του στην Κρήτη. Τα τελευταία χρόνια, ο τόπος μας έχει επιδείξει μια σειρά από κορυφαία πολιτιστικά πρόγραμμα. Ενδεικτικά, και εκτός από το Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, που από την πρώτη και όλα στιγμή έχει αποκτήσει ένα διεθνές ακροατήριο, είμαστε υπερήφανοι για το εδραιωμένο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, το Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης, το Φεστιβάλ Χορού Χανιά Dance Days, το Φεστιβάλ Κόμιξ Χανιά Ρουτούν, το Φεστιβάλ Εναλλακτικού Τουρισμού, το Φεστιβάλ Γης, αλλά και το νέο Φεστιβάλ των Δήμων Χανίων, τα Νυχτά Πανιά, που ενθαρρύνει την πρωτότυπη και πρωτογενή πολιτιστική παραγωγή, όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Στη βάση όλων των παραπάνω, καταδεικνύεται με σαφήνεια η ευγενής φιλοδοξία μας, αλλά και η ισχυρή πολιτική μας βούληση να καταστήσουμε τα Χανιά στη συνείδηση των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών ως πόλη συνώνυμη του πολιτισμού. Η δεύτερη παρουσία σας στα Χανιά πραγματοποιήθηκε για τον αποχαιρετισμό του μεγάλου Έλληνα Μίκη Θεοδωράκη.
Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στην παρουσία σας στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Γαλατά και κυρίως στην εξαιρετικά συμβολική πορεία σας μαζί με χιλιάδες κόσμου κατά τη συνοδεία της Σωρού του Μίκη μέχρι την τελευταία κατοικία του στο νεκροταφείο του Γαλατά. Σε μια ιστορική για τον τόπο στιγμή που αποτύπωσε ταυτόχρονα το υψηλό καθήκον και το ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτά τα λίγα χιλιόμετρα που διανύσατε μαζί με το πλήθος του κόσμου, με τις οικογένειες και τα μικρά παιδιά να συμποτραγουδούν τα τραγούδια του Μίκη, αποτέλεσαν κατά τη γνώμη μου μια ιδιαίτερα βαθιά συμβολική στιγμή για τον τόπο, όπου αγώνες μιας ολόκληρης γενιάς κατέληξαν τελικά στην αποδοχή και στη συμφιλίωση του μεταφυλιακού παρελθόντος σε μια κοινή διαδρομή που μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για το αύριο. Επιτρέψτε μου να επισημάνω ακόμα ένα κοινό τόπο που σας συνδέει με τα Χανιά και θα αναφερθώ στην προηγούμενη ιδιότητά σας ως Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συμβούλιο της Επικρατείας, θεσμό που δημιούργησε ο Εθνάρχης Ελευθέριος Βενιζέλος στο πλαίσιο της προώθησης και της εδραίωσης του κράτους δικαίου. Μιας αξίας κορυφαίας για τον δυτικό πολιτισμό που αγαλάμευτα υποστηρίζεται σε όλη σας τη διαδρομή στο δικαστικό σώμα αλλά και βεβαίως από το ύπαρκο πολιτιακό αξίωμα που κατέχει. Αξίωμα που σας καθιστά θεματοφύλακα της ελληνικής δημοκρατίας, υπερασπιστή του συντάγματος, εγκύτρια των συνόρων, ελληνικών και ευρωπαϊκών, όπως αυτά ρητά καθορίστηκαν από τη συνθήκη της Λοζάνης του ακρογωνιαίου λίθου της εξωτερικής μας πολιτικής. Και από εδώ, αξιότιμη Πρόεδρε, από το μεγάλο αρσενάλι, βρισκόμαστε λίγα μόλις χιλιόμετρα από το σημείο στο οποίο φυλάσσεται η πένα που κρατούσε ο αρχιτέκτονας της γενναίας αυτής συνθήκης ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και η πένα αυτή υπό τη σκέπη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος αποτελεί το ενεργό διαχρονικό αντίδοτο απέναντι στην δηλητηριώδη ρητορική του αναθεωρητισμού. Εξοποτάτη, κυρία Πρόεδρε, κλείνοντας, και αφού σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά για την εξαιρετική τιμή που κάνετε στον τόπο μας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι από σήμερα, ως συνδημότης του Δήμου Χανίων, γίνεστε κομμάτι της κοινωνίας μας, σε μία περίοδο που μας επιτρέπει να είμαστε απόλυτα αισιόδοξοι ότι τα Χανιά διαγράφουν μία αρμάζουσα τροπιά εξέλιξης για τα επόμενα χρόνια. Η εξαιρετικά υποδημητική συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης αλλά και το κεντρικό κράτος μας επέτρεψε να προωθήσουμε έναν αναπτυξιακό σχεδιασμό για όλα τα μεγάλα έργα υποδομής, μεταξύ των οποίων η αποκατάσταση και η επανάκτηση εμβληματικών χώρων όπως τα Νεόρια και η δημοτική μας αγορά. Σήμερα λοιπόν, με αίσθημα ευθύνης εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου και σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας, σας καλωσορίζουμε ως μία λαμπρή ψηφίδα στο πολυπίκυλο και πολυδιάστατο μοσαϊκό που συνθέτει το μακρόαιμο ταξίδι των Χανίων στο διάβα της ιστορίας. Καλωσορίσατε και σας ευχαριστώ πολύ.